Καλησπέρα κύριε Χατζηνικολάου. Καλησπέρα, τι κάνουμε. Τι κάνουμε καλά, Ηράκλειο Κρήτης, κανονικά και μετά. Έχουμε κάνει απανοτές συνδέσεις με το Ηράκλειο Κρήτης τελευταίες μέρες, γιατί έχει ενδιαφέρον τώρα εκεί. Λόγω του παιχνιδιού. Βέβαια. Λόγω του Όφι Πάουκ έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Και επειδή εσείς έχετε άποψη, θέλω λίγο την άποψή σας. Πώς βλέπετε τον Όφι σήμερα, πώς βλέπετε τον Πάουκ σήμερα. Αν θυμάστε και στην αρχή του πρωταθλήματος, σας είχα πει ότι ο Όφι έχει αλλάξει φέτος. Ναι, το σωστά, το θυμάμαι. Το θυμάμαι. Και αυτό φαίνεται. Ναι. Από τη στιγμή που οργανώθηκε σε ευρωπαϊκά πρότυπα διοικητικά και έξω διοικητικά, επόμενο ήταν να έρθει και το αγωνιστικό κομμάτι σε καλύτερη μοίρα από ό,τι ήταν πέρυσι. Και αυτό φαίνεται. Μάλιστα. Είναι σε καλή κατάσταση, άσχετα και αν έχει δύο ήττες μαζεμένες. Θεωρώ ότι στο παιχνίδι του Σαββάτου θα είναι, αν μη τι άλλο, ανοιχτό παιχνίδι και ανοιχτό σε σκορ μεγάλο. Είναι δύο ομάδες που και ο Πάουκ δεν θα κλειστεί, γιατί θέλει να κρατήσει την πρωτιά, εκεί μπροστά να είναι. Και ο Όφη φυσικά, επειδή το παιχνίδι του φέτος είναι αρκετά ανοιχτό και πολύ επιθετικό, ειδικά μέσα στο γητικό λέει, είναι πάρα πολύ επιθετικό. Μάλιστα. Πάντα παίζει επιθετικά, έτσι. Ναι, ναι. Βασικά πριν να ξεκινήσει και θα έχει μια μεγάλη απώλεια του Μεγιάδου. Ο Μεγιάδου, ναι. Όφι, μεγάλο πάνω του στοχο, ναι, πολύ καλή, με πολύ καλή παρουσία ο Μεγιάδου, με ισχυρή προσωπικότητα και με άνθρωπο που κομμαντάριζε αρκετά την ομάδα του Όφι. Ήταν μεγάλη απώλεια, πάρα πολύ μεγάλη απώλεια. Ναι, αυτό λένε όλοι και πριν από λίγο μιλούσαμε και με τον Μανώλη του Σαρή, αυτά μας είπε, ότι υπάρχει απώλεια του Μεγάδο, η οποία θεωρείται πολύ σημαντική απώλεια. Τώρα από εκεί πέρα να πω, βέβαια, εντάξει, από ένα παίχτη μπορεί να κριθεί ή είναι, θα έλεγα, ότι σημαντικός κρίκος σε αυτόν τον... Είναι πάρα πολύ σημαντικός κρίκος, γιατί ήταν αυτός που ρύθμιζε πόσο γρήγορα θα πάει η ομάδα στην επίθεση και από ποια μεριά συνήθως. Πράγμα που θα του λείπει τώρα. Ναι, αυτό είναι πρόβλημα για τον Όφη τότε. Άμα είχε αυτό τον παίχτη να κάνει αυτή τη δουλειά, είναι πρόβλημα για τον Όφη. Ναι. Ήταν αντίβαρο μεγάλο. Πάντως ο Όφη ξεκίνησε πολύ καλά το πρωτάθλημα και εγώ αυτό τον προπονητή, ας πούμε, πριν να αναλάβει τον Όφη, δεν τον ήξερα. Δηλαδή, αν με ρωτούσε ποιος προπονητής είναι αυτός, δεν είχε δουλέψει. Εντάξει, κάπου. Ο Γιάννης Σαμαράς είχε το σήμα 4-5 χρόνια μαζί του στην ΚΑΠΑ 19 του Παναθηναϊκού. Ναι. Όταν πήγε στην ΑΕΚ για ένα χρόνο, τον πήρε και εκεί στην ΚΑΠΑ 19 του, οπότε τον γνώριζε και ξέρουν, ταιριάζουν η φιλοσοφία τους και ο τρόπος σκέψης, καταλάβατε. Ναι. Και αυτό ήταν πολύ εύκολο στο να έρθουν αποτελέσματα σύμφωνα με αυτά που ζητάει η δομή του Όφη που χαρακτηρίζεται από το Σαμαρά. Το Γιάννη. Ναι, το Γιάννη. Όχι το Γιώργο. Έχει, είπαμε, διοικητικό κομμάτι. Διοικητικό κομμάτι. Αντιπρόεδρος ομάδας. Ο Γιάννης Σαμαράς είναι αυτός ο οποίος είναι κάτι σαν ο άνθρωπος που στείνει την ομάδα και λοιπά, παίχτες τέτοια, αυτός τα κανονίζει. Ναι. Α, είναι ο Γιάννης Σαμαράς λοιπόν. Ναι, και την προετοιμασία μέχρι να έρθει ο Σίμος, όταν πήγε Ολλανδία δηλαδή, την είχε κάνει ο Σαμαράς. Ο Σίμος είχε σεμινάρια, ήταν νομίζω για σεμινάρια. Δεν θυμάμαι, νομίζω δεν είχε κλείσει ακόμη στην ομάδα. Είχε κλείσει όταν αρχίσαν τα φιλικά στην Ολλανδία, τότε έκλεισε την ομάδα. Μάλιστα. Βέβαια... Ήταν το θέμα Βέρα Ίσης, αν θα επιτραπεί η αδειοδότηση, να έχουν την αδειοδότηση, αυτό ήταν. Και ξαφνικά τους είπαν ότι δεν επιτρέπεται και η αδειοδότηση και αποφασίσαν να πάρουν άλλο προπονητή. Και η λύση του Σίμου εκείνη τη στιγμή ήταν μια πολύ καλή λύση αφού τον ήξερε ο Σαμαράς. Αυτή είναι η εξήγηση. Ορίστε, δεν ακούω. Υπάρχει ηρεμία, υπάρχει εμπιστοσύνη. Ναι. Οπότε προχωράει καλά. Ωραία. Αυτό είναι και το πιο σημαντικό. Τώρα από εκεί και πέρα να ρωτήσω, βέβαια μιλάμε για πρόβλεψη, δεν μπορούμε να κάνουμε, εννοείται, για το παιχνίδι. Όχι, θεωρώ ότι είναι πολύ ανοιχτό παιχνίδι. Όλα τα αποτελέσματα είναι μέσα. Όλα τα αποτελέσματα μέσα. Και επίσης, επειδή θα είναι γεμάτο το γήπεδο, όπως μας είπε πριν από λίγο, ναι. Είναι κατάμεσο. Εσείς τι βλέπετε εκεί, ο κόσμος τι λέει? Είναι πολύ ζεστός, θυμίζει εποχές πολύ παλές που είχε δημιουργηθεί έτσι ισχυρή απογοήτευση τα τελευταία χρόνια και μεγάλη αποχή του κόσμου από τον Όφη. Με όλα αυτά που τράβηξε ο Όφη, τη γάμα εθνική, β,
κάποιες χρονές με απλήρωτα συμβόλαια και τέτοια και είχε απομακρυνθεί. Τώρα όμως υπάρχει ένας ενθουσιασμός βλέποντας έτσι μια καλή πορεία στο ξεκίνημα της ομάδος και στο τελευταίο παιχνίδι με την Ξάνθη ήταν σχεδόν γεμάτο. Ναι. Εντάξει, ντέρμπι έχει παίξει φέτος μέσα εκεί. Όχι, το πρώτο νομίζω. Το πρώτο μεγάλο παιχνίδι είναι αυτός. Αυτό, έτσι. Ναι. Μάλιστα. Για να δούμε τι θα γίνει. Τώρα πάμε στον Άρη. Επειδή είπα προηγουμένως με ένα σμπάρο δύο τριγώνια, Χατζη Νικολάου. Ναι, ναι. Στον Άρη, πώς τα βλέπετε τα πράγματα? Νέος προπονητής και εδώ. Νέος προπονητής. Προσπαθεί σίγουρα να βάλει τις δικές του πινελές. Θα θεωρούσα πισωγύρισμα το αποτέλεσμα το προηγούμενο με τον Πανιόνιο, γιατί η ομάδα με 10 παίχτες είχε μείνει Πανιόνιος. Πίστευα ότι θα ήταν θετικό προς τον Άρη. Παρ' όλα αυτά ο Πανιόνιος έδειξε μια αγωνιστική πειθαρχία σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού, με αποτέλεσμα να μπλοκάρει σε κάποια σημεία τον Άρη. Νομίζω ότι με την πάροδο του χρόνου θα προσπαθεί να βάλει τη δικιά του, έτσι, το δικό του τρόπο παιχνιδιού ο προπονητής. Να κάνουμε λίγο υπομονή και να δούμε. Μάλιστα. Αυτά όλα μέσα στο πρόγραμμα. Τώρα από εκεί και πέρα να ρωτήσω εσείς πώς βλέπετε κάποιες μεταγραφές που ήταν φέτος, κάποιους παίκτες που έχουν ιδιαίτερες απαιτήσεις, ο Άρης έχει ιδιαίτερες απαιτήσεις. Υπάρχει κάποιος ο οποίος σας έχει εντυπωσιάσει, κάποιος σας έχει απογοητεύσει? Δεν θα το έλεγα απογοήτευση, απλώς περιμένω ίσως περισσότερα πράγματα στην αποτελεσματικότητα του Ιντέγε, που είναι βαρόμετρο για τον Άρη, γιατί επιθετικά λίγο, ενώ βρίσκονται σε φάσεις και δημιουργούν και επιθέσεις, δεν έρχεται γρήγορα το εύκολο γκολ. Μάλιστα. Και από τη στιγμή που είναι εκφραστής της επίθεσης ο Ιντέγε, περιμένω ότι θα βρει καλύτερα το στόχο, ναι, που είναι το γκολ. Άρα λοιπόν από τον Ιντέγε είναι αυτή η απέτηση η μεγαλύτερη. Ναι, ναι. Φυσιολογικά. Μάλιστα. Για να δούμε τι θα γίνει. Ο Άρης παίζει και αυτό σε ένα παιχνίδι το οποίο και αυτό μπορεί να θεωρηθεί. Δεν θα είναι εύκολο. Δύσκολο όλα τα παιχνίδια είναι, έτσι. Εννοείται με την Τρίπολη. Με τον Αστέρα Τρίπολης, ναι. Πώς το βλέπετε? Δύσκολο με την έννοια ότι η Τρίπολη καίγεται για βαθμούς. Αυτό γι' αυτό. Στην παρούσα φάση δεν βρίσκεται στην καλύτερη της κατάσταση φέτος. Και νομίζω ότι περισσότερο ο Άρης έχει ανάγκη το τρίποντο, γιατί έρχεται από τη στραβή εβδομάδα που θα λέγαμε, έτσι. Του Πανιωνίου. Έχει κάνει, ναι, όμως ο προπονητής ο καινούργιος 2 νίκες και μία ισοπαλία ο καινούργιος ο προπονητής και τώρα πάει για μία ακόμη νίκη όπως λέει ο ίδιος. Ναι, ναι. Έτσι είναι. Ναι. Με τον Αστέρα Τρίπολης. Αν κλείσει αυτή την τετράδα αγώνων με 3 νίκες και μία ισοπαλία, δεν είναι καλός απολογισμός? Αρκετά καλός. Ναι, θα μου πεις με 4 θα, έλεγα, θα ήταν καλύτερος, αλλά εντάξει, αυτά είναι το πρόγραμμα. Τι έκανε. Ναι, εντάξει. 2 μέσα, 2 έξω. 2 μέσα, 2 έξω είχε. Ναι, δεν ήταν να πεις ότι έκανε κάποια αγγέλα. Θεωρώ δηλαδή ότι θα είναι ένας πολύ καλός απολογισμός. Όχι, δεν είναι βαθμολογικά, δεν έχει κάνει αγγέλα. Ναι. Δεν έχει κάνει αγγέλα. Απλώς το γεγονός ότι ο Πανιόνιος έπαιζε με λιγότερο παίχτη και με την όχι καλή εικόνα του φέτος, με όλα τα προβλήματα που έχει ο Πανιόνιος, περιμέναν όλοι ότι θα μπορεί να περάσει μια εύκολη, ναι, ναι, βραδιά. Δεν πέρασε όμως εύκολη βραδιά, το αντίθετο μάλιστα. Είχε 2 δοκάρια βέβαια, αυτή μια άλλη ιστορία. Εντάξει. Αλλά όλα είναι μέσα στο παιχνίδι. Έτσι είναι, μέσα στο παιχνίδι, αλλά όλα είναι. Έτσι. Coach, ήθελα λίγο κλείνοντας, σε παρακαλώ πολύ, αν μπορείς να μου δώσεις ένα νούμερο από το 1 έως το 18 να κάνεις ευτυχισμένη μια οικογένεια να μπει στην κλήρωση για το δώρο που έχουμε σήμερα. Το 5 και το 9. Όχι, ένα νούμερο θέλω. Ένα νούμερο, ναι, το 5. Το 5. Εντάξει, ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά που μας μίλησες στο Focus 103,6. Γεια χαρά.